Εδώ είμαστε πάνω από τη Θουρία. Αυτή είναι η Θουρία που βλέπετε εδώ. Πηγαίνουμε για την Πολιανή. Εδώ είναι ο κάμπος της Μεσσηνίας. Το βάθος εκεί πέρα, εκεί που δείχνει το δάχτυλό μου, είναι η Μεσσήνη. Και το σπιτάκι που βλέπετε εκεί ακριβώς είναι το αεροδρόμιο. Να και ένα αεροπλάνο. Τροχοδρομή, ένα άσπρο. Τροχοδρομή εκεί, όπως μπορείτε να δείτε, ένα λευκό αεροπλάνο. Και κινούμενος δεξιότερα βλέπετε τον υπόλοιπο κάμπο εδώ της Μεσσηνίας, τα άλλα τα χωριά. Πες Πέτρο, ο Άρης εκεί στο βάθος. Και τα άλλα χωριουδάκια. Και τα άλλα χωριουδάκια. Και εδώ μπροστά στο λόφο είναι ένα εκκλησάκι. Α, και βλέπουν εδώ όλοι και την καινούργια είσοδο της Καλαμάτας, τον καινούριο δρόμο. Και φαίνεται και ο καινούριος δρόμος που φτιάχνετε τώρα. Α, αυτά είναι τα υπόστεγα εκεί. Ναι, σωστά. Του αεροδρομίου. Ναι. Εκεί μπαίνουν τα μικρά αεροπλάνα. Ναι. Αυτά λοιπόν και προχωράμε την εξόρμησή μας στη σημερινή. Εδώ έχουμε ανέβει πιο ψηλά, βλέπετε απέναντι τα χωριά στο βάθος, δείτε και εδώ κάτω πως είναι Φαράκι. Το Φαράκι, εκεί στο βάθος και το βουνό που δείχνει το δάχτυλό μου είναι η Θόμη και το άσπρο που βλέπετε ανάμεσα στους δύο λόφους είναι το μοναστήρι του Βουλκάνου και που θέλαμε να πάμε σήμερα, αλλά τελικά δεν μπορέσαμε να πάμε και ερχόμαστε διαφορετικά, ερχόμαστε εδώ στην Πολιανή. Ακριβώς. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας να απολαύσουμε την διαδρομή μας. Πώς τον είπαμε, Άγιο Χαράλαμπο? Είναι το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. Ναι. Μέσα στο βράχο, μέσα στο βουνό φτιαγμένο. Εδώ βλέπετε την είσοδο της εκκλησούλας και πάμε σιγά σιγά μέσα. Να δείτε. Εδώ να δείτε λίγο την εικόνα τους. Βοήθειά μας οι Άγιοι, μας έχουν καλά. Και πάμε σιγά σιγά. Καλά μιλάμε, τάσο, να μπούμε εδώ, δείτε, εδώ δείτε φίλοι μου. Βγαίνει ένα κρύο από μέσα. Είναι φανταστικά. Εγώ έχω ξανάρθει. Βέβαια. Έχω ξαναέρθει, αλλά μικρός και έχω να έρθω πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε, σας πάω σιγά σιγά. Κοίτα εδώ ένα σταλακτήτης. Ναι, ναι, ναι. Εδώ μπαίνουμε λίγο στα σκοτεινά. Εδώ δεξιά, Πέτρο, είναι αυτό που σου έλεγα. Ναι. Α, δεξιά είναι απλά. Αυτή η τρύπα που βγάζει στο βουνό, αν προχωρήσει σιγά σιγά συνηθίζουν τα μάτια σου στο σκοτάδι το βάθος. Δεν πήρα ένα άλλο. Ρίξε μου λίγο φλάσιο εκεί στο βάθος. Εκεί βλέπετε που είδατε είναι το ιερό της εκκλησίας. Έχει βάθος. Έχει βάθος η εκκλησία αυτή. Πάει μέσα 5-6 μέτρα. Είναι λίγο σκοτεινά εδώ γι' αυτό. 10, ναι βέβαια. Εδώ πάμε. Ρίξε πάλι λίγο φλάσιο. Να το λοιπόν το βάθος της εκκλησίας, το βλέπετε με το φλάσιο. Σταματάω και εγώ το βίντεο γιατί εδώ είναι λίγο σκοτάδι, να βγάλω και εγώ μερικές φωτογραφίες και τα λέμε σε λιγάκι. Εδώ είναι το Δειράχι, είμαστε από πάνω στον δρόμο για τη Μονή Ρεκίτσας που θα δούμε σε λίγο. Και ο Πέτρος εκεί πέρα πεζοπορεί, προχωράει, θα τον προλάβουμε, μας χαιρετά. Λοιπόν, έτσι για να μαθαίνετε και εσείς οι φίλοι μας εκτός Καλαμάτας που βλέπετε αυτό το βίντεο. Εδώ είναι λοιπόν το Δειράχι, το χωριό Δειράχι. Εμείς έχουμε παρκάρει τη μοτοσυκλέτα εκεί κάτω δεξιά που είναι το άλλο, το κάτω χωριό, όπως είναι το κάτω Δειράχι και προχωράμε πάνω για τη Μονή Ρεκίτσας. Τα λέμε σε λίγο και πάλι. Εδώ είμαστε στη Μονή Ρεκίτσας πάνω από το χωριό που είπαμε προηγουμένως και πάνω από την Πολιανή, έχουμε βγει έξω από την Πολιανή δηλαδή. Εδώ είναι η προτομή του Παπαφλέσσα στο μοναστήρι της Ρεκίτσας, στο ιστορικό μοναστήρι της Ρεκίτσας που λέγεται και Μονή Μοναστήρι Παπαφλέσσα. Και εδώ βλέπετε το καταφύγιο της ιστορικής Μονής Ρεκίτσας ή που λέγεται και Μοναστήρι Παπαφλέσσα, το οποίο έφτιαξε προς φτιάχτηκε το 1977 από τον Νικόλαο Κέσαρη και τη γυναίκα του Αναστασία και γυρίζοντας εδώ και αλλάζοντας πλευρά, αυτή εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, του καθολικού της Μονής, το μόνο ας πούμε πράγμα, το μόνο οίκημα από τη Μονή που σώζεται.
είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Είναι μέσα στα δέντρα, μέσα στη φύση. Θα σας δείξουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Βεβαίως είναι κλειστή η εκκλησία, δεν μπορέσαμε να πάμε μέσα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Ξέχασα να πω ότι δίπλα ακριβώς από την εκκλησία, το βλέπετε κι εσείς, ακριβώς εκεί που δείχνει το δάχτυλό μου, είναι ένα πηγάδι που έχει πολύ ωραίο νερό. Δροσερό, για τους διαβάτες που έρχονται από εδώ. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Και εδώ είναι από την προστινή μεριά το εκκλησάκι εδώ του Αγίου Γεωργίου, το καθολικό της Μονής, της Μονής Ρεκίτσας. Εδώ πάνω, έξω από το δειράχι Μεσσηνίας. Λοιπόν, είμαι από τη δυτική πλευρά αυτή τη στιγμή. Από εκεί ήμασταν ανατολικά και βλέπαμε το ιερό. Τώρα είμαι από την προστινή μεριά, από τη δυτική μεριά που είναι και η είσοδος της εκκλησίας, που είναι κλειδωμένη. Μέσα στη φύση το βλέπετε. Και η εκκλησία μάλιστα δεν έχει και καμπαναριό. Και σας δείξω, να και το πηγάδι. Ναι, δεν έχει. Και το πηγάδι εκεί πέρα, να το. Έχει και τον κουβά του εκεί, μπορείς να το ανοίξεις και να κατεβάσεις τον κουβά και να πάρεις νεράκι. Πολύ ωραίο. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, ένα αριστούργημα. Όντως πρέπει να είναι πολύ παλιά. Είναι.